από τα πρώτα ζητήματα που βάλαμε με τον Δήμαρχο, με τον Αλέξη, τον καλοκαιρινό, όχι μετά την ανάληψη των καθηκόντων, αλλά και πολύ πριν από την προεκλογική περίοδο, ήταν ουσιαστικά να δούμε πώς θα διευθετήσουμε ζητήματα που αφορούν στα έργα στην πόλη, ιδιαίτερα στις τομές αυτές που έχουν παρατηρηθεί αρκετά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, των οδηγών που ταλαιπωρούνται από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν φορείς που παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο στην πόλη, είτε ο ΔΔΕ, είτε η ΔΕΙΑΗ που είναι δική μας εταιρεία, είτε και οι εταιρείες οι οποίες προχωρούν στην αντικατάσταση των οπτικών ινών. Είναι προφανές ότι μας ενδιαφέρει αρκετά το να εξυγχρονίσουμε τα δίκτυα, είτε αυτά λέγονται οπτικές ίνες, είτε λέγεται αντικατάσταση του αγωγού ίδρυυσης που γίνεται, το μεγάλο αυτό εμβληματικό έργο που γίνεται, είναι σε εκτέλεση σήμερα που μιλάμε, όμως η αποκατάσταση αυτών των τομών θα πρέπει να είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, χθες η Δημοτική Επιτροπή, με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, περάσαμε μια κανονιστική απόφαση. Κανονιστική απόφαση είναι μια τοπική νομοθεσία, η οποία σίγουρα δεν συγκρούεται με την εθνική νομοθεσία. Την έχει δει και η νομική μας υπηρεσία, που θέτει ένα αυστηρότερο πλαίσιο στο πώς γίνεται η αποκατάσταση αυτών των τομών. Δηλαδή, μέσα στις άκρες θα σας πω, έχει αρκετά στοιχεία. Το βασικό στοιχείο είναι ότι οπουδήποτε ο Δήμος Ηρακλείου έχει εκτελέσει έργο τους τελευταίους 78 μήνες, δηλαδή τα τελευταία 6,5 χρόνια, εάν γίνεται τομή από οποιαδήποτε εταιρεία, θα πρέπει να υπάρξει συνολική αποκατάσταση του οδοστρώματος. Και όχι τμηματική, όχι τομές. Έχει και άλλα στοιχεία κανονιστική, με αυστηρότερα πρόστιμα, με αύξηση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται από τις εταιρείες, και έχουμε σκοπό να αυστηροποιήσουμε αρκετά τους ελέγχους, αλλά και το πλαίσιο αυτής της εκτέλεσης των έργων. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Υπήρχε μια κανονιστική του 2007, έπρεπε να επικαιροποιηθεί, δεν υπήρχε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Ήταν με την κείμενη εθνική νομοθεσία, με αποτελέσματα που, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έφταναν στο 95% αποκατάστασης που λέει η νομοθεσία. Σε πολλές από τις περιπτώσεις ήταν σε μικρότερο ποσοστό, με τα προβλήματα που όλοι μας βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.